σε όλη αυτή την αδικία που έχει να κάνει με τον Ντομινίκ Στροσκάν. Αδικία. Ένα αγόρι που θα μπορούσε στην Ελλάδα να είναι πρωθυπουργό. Άνετα. 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 Να νομιμοποιήσει. Ήταν μέχρι προλίγου. Να νομιμοποιήσει. Ναι, που ήταν πρωθυπουργό για λίγο, αλλά θα μπορούσε να είναι. Ο άνθρωπο λέει όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτε τηλεφώνησαν στο Στροσκάν να δηλώσουν την συμπαράστασή του. Ο Μπερλουσκόνη τηλεφώνησε στην Καμαριέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος Στροσκάν θα μπορεί κάλλιστα να είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη, να είναι μια ωραία διαδοχή. Αλλά παρόλα αυτά όλοι νιώθουμε το δράμα, όλοι νιώθουμε την αδικία, δεν είναι δυνατόν να το ζει τώρα αυτό το πράγμα. Και καλούμε όλους εσάς μαζί ενωμένοι να διαμαρτυρηθούμε. Έλεος! Κάθε άνθρωπος που νοιάζεται για το καλό του Έλληνα θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η αρχή έγινε με τον Παναγιώτη της καρδιάς μας. Ακολούθησε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Και τώρα ο Ντομινίκ Στροσκάν. Ποιες σκοτεινές δυνάμεις πολεμούν τους ευεργέτες μας. Αύριο το μεσημέρι ξεκινόμαστε στους δρόμους της χώρας για να βροντοφωνάξουμε. Λευτεριά στον Ντομινίκ Στροσκάν. Το δικό μας άνθρωπο. Τον Λεβέντη του Δούνου του που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Ο Στροσκάν μας έσωσε από την πείνα. Τον ζηλεύει όλος ο δουλειάς. Λέει ψέματα η καμαριέρα. Ζήτω, ζήτω, ζήτω ο Στροσκάν. Δώστε μας πίσω τον Ντομινίκ και εμείς σας δίνουμε και αντάλλαγμα τρεις υπουργούς της αρεσκίας σας. Όχι άλλη πολιτική αλητεία. Όλοι το ξέρουμε πως από το μπάνιο δεν βγαίνεις έξω εσύ γυμνός. Η καμαριέρα η κουρασμένη έκανε λάθος προφανώς. Βάστα γερά Ντομινίκ, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικός μας τάσε. Βρόνταει ο Σαρκοζή, αστραφή Μέρκελ. Μου κρίζει όλη ρεγ στο δούνου του. Στάρματα, στάρματα εμπρός τον αγώνα. Για το χίλια ακριβό το Ντομινίκ. Στάρματα, στάρματα για μια καμαριέρα. Δεν θα μας κλέψετε το Ντομινίκ. Όχι άλλες πολιτικές διώξεις σε εθνικούς ευεργέτες. Ντομινίκ, ψηλά το κάτω το κεφάλι. Ψηλά, κουράγιο.